Βάρε το. Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι του συλλόγου μας, σας καλωσορίζομαι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και εύχομαι το 2017 να είναι πιο δημιουργικό και καλύτερο από ό,τι ήταν το 2016 και να μην είναι τόσο συνεφιασμένο. Θέλω επίσης να πω χρόνια πολλά και να ευχηθώ στους ενεργεία ναυτικούς μας οι οποίοι ταξιδεύουν να έχουν καλά ταξίδια, γαλήνιες θάλασσες, ο Άγιος Νικόλας στην πλώρη τους και σύντομα να είναι κοντά μας. Επίσης θέλω να πω χρόνια πολλά στα παιδιά μας που σπουδάζουν στις σχολές του εμπορικού ναυτικού και τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία και να τους παροτρύνω να συνεχίσουν και έχουν διαλέξει ένα επάγγελμα το οποίο είναι αξιοπρεπέστατο και έχει πολύ μέλλον. Θέλω επίσης να δώσω μια συμβουλή στους μικρότερους, οι οποίοι θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, να διαβάζουν πολύ. Το ναυτικό επάγγελμα σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο του και το αξίζει εκεί που πρέπει. Όλοι σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι δυσκολότερο να μπει σε μια σχολή του εμπορικού ναυτικού από πολλά πανεπιστήμια. Εντάχει, θα σας δώσω αγαπητοί φίλοι ναυτικά το στίγμα που θα πλέψει και τις πορείες που θα τραβήξει αυτή η διοίκηση του Συλλόγου για τα 2 χρόνια. Η πρώτη πορεία είναι η διαφάνεια. Να είστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ το οποίο μπαίνει στο Ταμείο του Συλλόγου είτε από τις αιτήσεις συνδρομές είτε από δραστηριότητες του Συλλόγου, από χορούς, εκδρομές και οτιδήποτε άλλο δωρεές. Να είστε σίγουροι ότι θα φυλάσσετε σαν κόρη οφθαλμού, θα το δίνουμε εκεί που πρέπει να το δίνουμε και δεν θα διανοηθεί κανένας να κάνει κάτι. Κάθε χρόνο θα γίνεται ετήσιος απολογισμός των οικονομικών και κάθε 2 χρόνια θα γίνεται οικονομικός ισολογισμός ο οποίος θα περνάει και στον τοπικό τύπο. Δεύτερη πορεία που θα χαράξουμε είναι ο σεβασμός. Σεβόμαστε τις πολιτικές πεποιθήσεις του κάθε ενός και της κάθε μιας, όμως ο σύλλογός μας θα κρατηθεί μακριά από αυτό το δικαιώνα και αυτή την τριτοκοσμική ιστορία των αντιεκκλήσεων μεταξύ μελών και φίλων του Συλλόγου. Εμείς οι οποίοι είμαστε τιμητές της ελευθερίας του λόγου και του πλουραλισμού των απόψεων, δεν θυμώνουμε κανέναν. Ο Σύλλογος θα αντιπροσωπεύεται από τα όργανα του και από τις αποφάσεις των Γενικών Συνεδρίων, οι οποίες θα περνούν στα πρακτικά, θα καταγράφονται και θα αρχιοθετούνται. Τρίτο, είναι η δράση. Η δράση του Συλλόγου αυτού έχει ιδιαιτερότητες. Σεβόμαστε, αγαπάμε και στηρίζουμε όλους τους συλλόγους του νησιού μας για την αξιοπρεπή παρουσία τους, για αυτό που κάνουν, για τη σύσφυξη των σχέσεων των κοινωνιών και τη διαιώνιση των ηθών και των εθίμων του νησιού μας και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Όμως εμείς πρέπει αυτή την τάξη των ναυτικών να τη στηρίξουμε, να κάνουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε κάτι από τα κεκτημένα μας να τα ξαναπάρουμε πίσω, γιατί δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν φοβόμαστε κανέναν και πρέπει να έχουμε σεβασμό σε αυτή την τάξη η οποία τόσο πολλά έχει προσφέρει. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι αυτό το βραχέ διάστημα που έχουμε σαν διοίκηση, έχω αντιπροσωπεύσει το σύλλογό μας στην ημερίδα της ΠΕΣΠΕΜ, της Πανελλήνιας Ένωσης Εμποροπλοιάρχων
πάσης τάξης του εμπορικού ναυτικού και για πρώτη φορά δεν αισθάνθηκα μόνος. Ήτανε αντιπροσωπείες από όλη την Ελλάδα. Η Άγκος ήταν εκεί, η Σύλλος ήταν εκεί, τα Χανιά ήταν εκεί, η Χίος ήταν εκεί, η Ανατολική Μακεδονία ήταν εκεί, το Γαλαξίδι ήταν εκεί, τι να σας πω, τα Επτάνησα ήταν εκεί, οι πάντες ήταν εκεί. Και να σας πω το λόγο γιατί. Μέχρι τώρα, αγαπητοί φίλοι, δεν είχαμε εμείς το δικαίωμα σαν ένωση ή σαν σωματείο να παρευρισκόμεθα στις διαβουλεύσεις με τον Υπουργό για θέματα τα οποία άγγιζαν εμάς, τη δικιά μας συντάξη. Δεν μας προσέλευε κανένας. Και θέλω να ρωτήσω, ξέρει κανένας από εσάς ή θυμάται ποτέ κανένας από εμάς τα δικαιώματα τα δικά μας να τα έχει αντιπροσωπεύσει, να έχει αγωνιστεί για μας? Κανένας. Θέλουμε λοιπόν όλα τα επιμέρους σωματεία να διαλυθούν και να φτιάξουμε μια ομοσπονδία. Γιατί ο νόμος έτσι ορίζει. Απαγορεύει στις ενώσεις και στα σωματεία να διαβουλεύονται με τον Υπουργό. Και πάει μόνο ένας, ο κύριος Φαλάσσιο, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος του Πηναίου. Όταν είμαστε εμείς όλοι εν ενεργεία, μας πίνανε το αίμα, χωρίς αντιπροσώπευση, χωρίς κανένας να μας στηρίζει. Όταν βγήκαμε στη σύνταξη, μας στύψαν, σαν Λουμονόπουλος και μας φυντάξαν. Γιατί? Για να κυκλοφορούν οι κύριοι με τις Μερσεντές, με τα φουλάρια τους, τα μεταξωτάκια, τα γελεκάκια τους και εμείς τίποτα. 12 φορές μας κόψαν τις συντάξεις. Δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν να μην ξενουθούν. Τίποτα. Αντιπροσώπευση καμία. Θέλουμε λοιπόν εσείς να μεταλαμπαδιάσετε όλα αυτά στους φίλους, ούτως ώστε ο σύλλογος μας να γίνει μεγάλος, να έχει πολλά μέλη. Δεν είναι το 10 ευρώ. 10 ευρώ δεν είναι. Είναι το μητρό του συλλόγου να αυξηθεί, να έχουμε δύναμη, να μπορούμε να έχουμε λόγο και να μας ακούνε και να μας υπολογίζουν. Έχω επίσης ανοιχτή επαφή και είμαι online με τον ΟΠΙΚΕ. Είναι ο Οργανισμός Προστασίας Καταναλωτών Ελλάδος, με κάποια κυρία Κριάρη Βασιλική, η οποία είναι δικηγόρος και επιμελείται για ναυτικά θέματα. Όταν γίνουμε λοιπόν ομοσπονδία, κάθε ένας ξεχωριστά, αλλά πολύ συντεταγμένα, θα καταφύγουμε ώστε να προσβάλλουμε αυτούς τους συνταγματικούς νόμους μας έχουν υπάρξει η σύνταξή μας. 4 νόμους, το 10, το 12, το 14 και το 15. Για μένα όλοι όσοι περάσανε από το 2009 μέχρι σήμερα, όλοι κάτι κόβουν. Δεν είμαστε σαλάμι, κόψε, που δεν φτάσει. Έχω επιδώσει επιστολή διαμαρτυρίας για το θέμα του εισιτηρίου. Ξέραμε και γνωρίζαμε όλοι ότι ο ναυτικός, ο συνταξιούχος και ένα μέλος της οικογένειάς του είχαν μισό εισιτήριο. Αυτό το ξέραμε και από τους πατεράδες μας, το ξέραμε και από τους παππούδες μας, το ξέραμε από όλους. Αυτή τη διάταξη με υπουργική απόφαση την ανέρεσε ο κύριος Δημητριάδης Βαρβιτσιώτης. Τη μιλιομετρική απόσταση. Ποιος ορίζει αυτό το πράγμα? Ποια δημοτική αρχή ποτέ συνάδει έχει πάει να διαμαρτυρηθεί? Γιατί να πληρώνουμε εμείς αυτό το κόστος του εισιτηρίου? Δεν μπορεί 36 μίλια Γαύριο Ραφίνα να πληρώνουμε 20 ευρώ και 100 μίλια Πειραιά Κρήτη να πληρώνει 25. Όλα αυτά πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη. Γι' αυτό ζητάμε δύναμη. Γι' αυτό ζητάμε βοήθεια. Να έχουμε λόγους. Και επαγγελματική γνώση έχουμε και γνωρίζουμε και τεχνογνωσία έχουμε και μπορούν όλοι από εμάς να ωφεληθούν. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική σύλλογη και η εμπορική σύλλογη και ο τουριστικός κλάδος και όλοι. Αρκεί να έχουμε δύναμη. Εμείς οι ναυτικοί πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο οικοδόμημα που φτιάξανε οι προγενέστεροι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βούλγαρη και την κυρία Καριστιάνη για τη Μικρά Αγγλία και για την προβολή που κάνανε στον τόπο μας. Όμως πρέπει να γνωρίζουν όλοι, και αυτό δεν το δίνουμε σε κανέναν, ότι η Μικρά Αγγλία ανήκει σε αυτόν που είναι στον αφανή ναύτη
κοιτάζει τον πέλαγος με το σάκο και την καβίλια στην πλάτη. Ευχαριστώ. Που με ακούσατε. Έτσι θα έμαθα την περιτία στον Θεό του Θεού, του Προέδρου, του Συμβουλίου, των Μελών και των Απταξιούχων και των εν ενεργεία εμπιστομένων των Απανταχού Ναυτικών μας. Έχουμε επίσης αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο αγαπητός Γιώργος και συμμαθητής μου βέβαια και συγκάτοικος στην Αυστραλία. Θα το λέω σωστά. Να πραγματοποιηθούν, διότι πράγματι, όπως είπε, ο Θεός έχει φροντίσει για μας. Τώρα θα πει και κάποιος ότι καλά, και εσύ που είσαι παπάς τώρα, μας είσαι ναυτικός, τι κάνεις. Δεν να κάνω. Πότε θα κάνουν οι άλλοι, θα πρέπει να κάνουν και εμείς. Γι' αυτό ο λόγος αυτός πρέπει να κρατηθεί. Όσα μέλη μπορούν να έρθουν και ακόμα περισσότερα, τουλάχιστον να έχουν κάποια δύναμη να μιλάμε. Αγαπητέ Γιώργο, σου εύχομαι κουράγιο, υγεία, δύναμη. Να μας αντιπροσωπεύεις όλους. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αυτά δεν θα τα περάσει κανένας. Είναι το Αγίου Νικολάου και το στάδιο μας συλλόγου. Γι' αυτό είναι το συλλόγου. Πριν καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα αφήσουμε σε κάποια άλλη επίδοση. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Όχι, όχι, δεν είναι Γασπαρίδη, ψάχνει τα μεγάλα κομμάτια. Παιδιά, να τα κοιτάξετε καλύτερα τα κομμάτια σα. Έχει ξαναγίνει, συνέχεια γίνεται αυτό, μην αγχώνεσαι. Έχει να πάρει στα χέρια, ξέρω. Όχι, όχι, μη στεναχωριέσαι. Κάποιοι, εγώ πιστεύω ότι όποιο το πάρει το κομμάτι του. Γεια σου Ευάγγελε! Συμβαίνει, μην αγχώνεσαι, συμβαίνει αυτό. Μπορεί να πήρε κάποιος και να έφυγε, μπορεί να πήρε κάποιος και να...